Χαιρετίζω όλους τους φίλους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα δούμε ένα αξιόλογο εργαλείο πάλι στη φαρέτρα της Nexus όπως πάντα. Τα μηχανήματα πλέον που το ένα διαδέχεται το άλλο με απόλυτη επιτυχία είναι μελετημένα μέχρι το τελευταίο τους τσιπάκι μέσα στην κατασκευή τους. Όσο η εργονομία και η ομορφιά που εγώ δίνω βάση και το ξέρετε. Απλά στα βιντεάκια μας πρέπει να κάνουμε και κάποιες διευκρινήσεις για να καταλαβαίνουν καλύτερα τουλάχιστον ορισμένα παιδιά που δεν το γνωρίζουν ή και αυτά που είναι στο πρώτο στάδιο με την ενασχόλησή τους με το μέταλλο. Η PlasmaCut, οι ιδιότητες που έχει ένα εργαλείο, τα χαρακτηριστικά του ουσιαστικά είναι η ικανότητα κοπής. Η ικανότητα κοπής είναι λίγο παρεξηγημένη θα έλεγα. Όλα τα εργαλεία, ανάλογα τα Amber και την κατηγορία τους, διακρίνονται ουσιαστικά σε τρία βασικά χαρακτηριστικά. Είναι η μέγιστη ικανότητα κοπής, η ικανότητα κοπής με καθαρό προφίλ, καθαρό σημείο κοπής, ίσιο και όμορφο, χωρίς πολύ χρόνο στο καθάρισμα, και όπως είναι και το λεγόμενο piercing, το πόσο μπορεί να κάνεις τρύπα, σε τι βάθος, όταν δεν μπορείς να ξεκινήσεις από την άκρη. Αυτά, εγώ θα έλεγα φίλοι, ότι είναι λίγο παρεξηγημένα. Δηλαδή, ένα μηχάνημα δίνει για παράδειγμα, λέει ο κατασκευαστής, βλέπω και διάφορα βιντεάκια στο διαδίκτυο, που λέει έχει ικανότητα κοπής παράδειγμα 22 χιλιοστών. Και βλέπεις το παλικάρι που το κάνει ας πούμε και κόβει ένα κομματάκι 3 πόντους. Εγώ διαφωνώ με αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο δεν είναι λάθος ουσιαστικά, απλά δεν θα έλεγα ότι είναι κριτήριο να αγοράσεις μια PlasmaCut. Γιατί δεν έχει σημασία αν ένα μηχάνημα μπορεί να κόψει 22 χιλιοστά. Σημασία έχει σε πόσο μήκος μπορεί να κόψει 22 χιλιοστά. Σημασία έχει πόσα 20 διάρκεια μπορεί να κόψει χωρίς να χαλάσει τον μπέκ. Όταν μια μηχανή δίνει μέγιστο όριο κοπής, εγώ θα έλεγα ότι εσείς κρατήστε τα 2 τρίτα αυτού. Δηλαδή, πάρα πολλά παιδιά, PlasmaCut έχουμε δώσει ένα πολύ σημαντικό αριθμό εργαλείων. Με ρωτάνε το πρώτο πράγμα, Σπύρο, πόσο κόβει λέει το μηχάνημα. Η απάντησή μου δεν είναι κόβει τόσο, η απάντησή μου είναι εσύ τι θέλεις να κόψεις. Αν για παράδειγμα ασχολείσαι με 3, 4, 5 χιλιοστά και περιστασιακά με 16, τότε μπορείς να πάρεις μια 40 μηχανή. Αν κόβεις από 10 χιλιοστά και πάνω, τότε μπορεί να πας σε μια 60 ή ακόμα καλύτερα και μια 80 μηχανή. Όταν θες να κόβεις, να διαχωρίζεις παλιές κατασκευές, παράδειγμα σε απορριμματοφόρα που έχω δώσει ένα μηχάνημα, που εκεί κόβουνε υλικά τα οποία είναι πενταβρώμικα, βαμμένα 15 φορές, και εκεί ο κατασκευαστής δεν μπορεί να κάτσει να ασχολείται, ο χειριστής μάλλον, ο χρήστης, να καθαρίσει τη λαμαρίνα για να την κόψει. Εκεί υπάρχει το Arc Pilot. Θα τα δούμε όλα ένα-ένα, γιατί έχουν έρθει μοντέλα Arc Pilot, μοντέλα HF, που να πούμε και αυτό τι είναι. HF σημαίνει High Frequency. Δηλαδή, το μηχάνημα μας βοηθάει πάρα πολύ στην εκκίνηση κοπής. Δεν χρειάζεται άγγιγμα, χρειάζεται μια ανεπαίσθητη επαφή, λίγο πιο ψηλά το μέταλλο και ξεκινάει μόνο του. Ενώ αν δεν υπάρχει το HF, θέλει πραγματικό σούρσιμο πάνω στη λαμαρίνα, που αυτό ουσιαστικά δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Έχω κόψει χιλιόμετρα με απλό μηχάνημα, το παλιό, το Helix, το πρώτο αν θυμάστε, το καινούργιο έχει έρθει HF. Και όπως και το Arc Pilot, εκεί τα πράγματα μαγεύουν, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι σε μηχανήματα μεγαλύτερων κατηγοριών από τις απλές μηχανές, τις οποίες το Arc Pilot ουσιαστικά βραχικυκλώνει και ξεκινάει την επαφή εσωτερικά το μηχάνημα, ανεξάρτητα από το μέταλλο. Γι' αυτό θα δείτε ότι βγάζει και φλόγα στον αέρα. Αυτό είναι το Arc Pilot. Θα δούμε και ένα μοντέλο, το επόμενο από αυτό που θα παρουσιάσουμε τώρα της Nexus, που φέρει αυτή τη λειτουργία. Αυτά ήθελα να πω για αρχή, μην ξεγελιόμαστε. Επειδή έχω τεράστια εμπειρία από την PlasmaCut, νομίζω ότι η φορητότητα μετράει πάρα πολύ, όπως και η ικανότητα κοπής, η οποία δεν αφήνεται όλη πάνω στο μηχάνημα, αφήνεται μεγάλο μερίδιο της διάρκειας του back, να μην αλλάξουμε τόσο γρήγορα back, και στην ιδιότητα, στη χειριστικότητα του χρήστη. Στο πόσο ο χρήστης μπορεί να είναι σωστός στη μετακίνηση του back, όπως και να φροντίζει ουσιαστικά να μην πιάνει μπροστά απόβλητα της κοπής το μπέκ μας και χαλάει πολύ πιο γρήγορα από το να το καθαρίσουμε και να συνεχίσουμε. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά από κοντά σε ένα μηχάνημα καινούργιο στην αγορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την στήριξη στην πράντα αυτή, η οποία όντως κανένα μηχάνημα δεν είναι
Απλό, κανένα μηχάνημα δεν έχει σχεδιαστεί ανέμακτα, είναι όλα με τη δική μας ραγίδα από μέσα, με πλακέτες οι οποίες εμείς θέλαμε να φορέσουμε μέσα στο μηχάνημα. Μετά από απεριόριστη μελέτη, μετά από αρκετούς μήνες, και τα μηχανήματα είναι ένα-ένα εδώ, τα καμάρια μου, τα οποία δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα στη λειτουργικότητά τους μέχρι τώρα. Και όπως είπα, κάθε ένα μηχάνημα που έρχεται, η γκάμα θα ανανεώνεται τακτικά. Δεν θα μένουμε σταθεροί σε ένα μοντέλο SAE. Το δικό μου δόγμα, η δική μου νόρμα είναι να ανανεώνονται συνεχώς με μοντέλα τα οποία το προηγούμενο είχε κάτι λιγότερο από το επόμενο. Συγγνώμη για το χαλί αυτό. Πάμε να δούμε το μηχάνημα. Ανοίγοντας λοιπόν τη συσκευασία του, βλέπουμε τη μηχανή που θα παρουσιάσουμε αναλυτικά σε λίγο. Ένα πολύ όμορφο ρολόι, το οποίο ρυθμίζουμε πίεση στάτης ουσιαστικά, και υδατοπαγίδα που θα δούμε στη συνέχεια. Η συγκράτηση της υδατοπαγίδας στο πίσω μέρος της μηχανής μας με δύο σφιχτηράκια και τις οδηγίες χρήσεως, μία τσιμπίδα σώματος ουσιαστικά και τη σωλήνα 4 μέτρων της κοπής, τη λαβή κοπής. Πάμε να δούμε το ρεζουμέ της υπόθεσης που είναι η ίδια η μηχανή, αυτούσια η μηχανή. Είναι portable κατασκευή, είναι αρκετά μικρή στον όγκο και εξασφαλίζει τη φορητότητα σε πάρα πολλά δύσκολα σημεία θα έλεγα. Αρκετά ικανή να μας δώσει τη φορητότητα που θέλουμε. Στο πίσω μέρος εδράζει το airflow, το οποίο είναι το υπεύθυνο για να, με τη μορφή υποπίεσης όπως έχουμε πει, τραβάει αέρα από εδώ και τον βγάζει από το μπροστινό σημείο, ψύχοντας αρκετά ικανοποιητικά τη μηχανή μας. Ουσιαστικά είσοδο του αέρα, η γύρωση, κάτι που δεν έχουμε πει ποτέ παιδιά. Σημαντικό είναι, αν και η γύρωση υπάρχει μέσα στην καλωδίωση της μηχανής, καλό είναι όταν έχετε κάποιο εργαστήριο με μόνιμη βάση ουσιαστικά, έχετε εγκαταστήσει το εργαλείο σας, καλό είναι να βάζετε μια γύρωση πάνω στην καρότσα ουσιαστικά, πάνω στο τραπέζι που δουλεύετε το μεταλλικό, αν και είναι εφικτό. Η βάση στήριξης της υδατοπαγίδας που είδαμε προηγουμένως, του πιεσοστάτη, το άλλο μέρος της μηχανής μας, διάφορα εικονίδια που διασφαλίζουν την ορθή χρήση της μηχανής, τα στατιστικά της μηχανής εδώ όπως έχουμε δει, μια μηχανή inverter IGBT, 60% του κύκλου στα πίκ της, το βλέπετε εδώ τις ιδιότητες της μηχανής, και το μπροστινό σημείο το οποίο έχει πολύ φάση. Εδώ ο κατασκευαστής έχει προβλέψει κάποιες μικρές λεπτομέρειες που άλλες μηχανές δεν έχουν. Δηλαδή, επιλέγεις τα αμπέρ, αλλά επιλέγεις και το post gas. Τι σημαίνει αυτό? Το πόση ώρα θα βγάλει αέριο μετά την κοπή μας. Όσο πιο ψηλά δουλεύετε, τόσο πιο πολύ, ουσιαστικά πιο πολλά δευτερόλεπτα, κρατάμε τον αέρα στη μηχανή, ώστε να δώσει μεγαλύτερο όγκο αέρος μέσα στο μπέκ, στην άκρη του μπέκ, και να το ψήξει καλύτερα. Αυτό παρατείνει τη ζωή του μπέκ. Πράσινο σημαίνει ότι δουλεύω όλα καλά, κόκκινο σημαίνει ότι φίλε κάτι δεν πήγε καλά με τη θερμική μου κατάσταση και μπαίνω σε προστασία. 4 TAF και 2 TAF μια πρόσθετη ουσιαστικά λειτουργία. 4 TAF σημαίνει ότι όταν έχεις μεγάλες τομές, το κρατάς σε μία φορά, πατάς τη λαβή και την αφήνεις και αυτό δουλεύει. Όταν τελειώσεις, ουσιαστικά ξαναπατάς τη λαβή σου και σταματάει. Στο 2 TAF η λαβή σου λειτουργεί καθαρά on-off κατά την πίεση του χεριού μας. Και ένα display το οποίο θα αναγνώσουμε τα amper που έχουμε επιλέξει. Πάμε να την ανάψουμε. Εδώ στο κάτω μέρος είναι η μπόρνα του σώματος, ο διακόπτης, το switch button ουσιαστικά που έχει η λαβή πάνω μας και το σημείο, καλυμμένο αυτή τη στιγμή, που συνδέεται η λαβή μας. Ένα αρκετά όμορφο, αυτό που δίνω βάση εγώ παιδιά, είναι ότι οι μηχανές είναι πανέμορφες. Όποιος μπορεί και αξιωθεί να κάνει όλη την γκάμα, ουσιαστικά των μηχανών Nexus, φτιάχνει ένα κουκλί φοριαμό. Η μία είναι πιο όμορφη από την άλλη, πιστέψτε με ειλικρινά. Η λεπτομέρεια της κατασκευής δείχνει και την ποιότητα της κατασκευής για μένα. Κάθε σημείο της έχει μία απίστευτη λεπτομέρεια και είναι πολύ βασικό για μένα αυτό. Βασικός παράγοντας ουσιαστικά, πέρα από την απόδοσή της, την οποία προς το παρόν σας την υπόσχομαι εγώ, σε όποιο σημείο η μηχανή, σε όλα τα χαρακτηριστικά της, είναι αυτούσια αυτά που λέει. Θα δούμε και άλλα μηχανάκια τα οποία είναι απίστευτα, παιδιά, σε επιδόσεις. Πάμε να την ανάψουμε και τα λέμε σε λίγο. Αφού είναι έτοιμο στην πρίζα το εργαλείο μας, δεν έχουμε παρά να ανοίξουμε στη θέση on τον διακόπτη και βλέπουμε ότι υπάρχει μια εντελώς αθόρυβη λειτουργία. Μέχρι και το βεντιλατέρ δεν μπαίνει αμέσως μπροστά, μπαίνει μετά από λίγο. Έχει πολύ φάση. Εδώ μπροστά είναι η επιλογή των αμπέρ, όπως είπαμε. Στα 40 στο max το post flow, όπως θέλουμε εμείς το ρυθμίζουμε. Εδώ ακριβώς θα ήθελα να πούμε μια βοήθεια στους φίλους. Υπάρχει
μια επιλογή των αμπέρ ανάλογα τη διατομή που κόβουμε. Εγώ πολλές φορές συνηθίζω να την έχω στα 37-38 αμπέρ και να βελτιώνω ταχύτητα της κοπής μου. Όταν κάνω σχέδια, όταν έχω συμπληρώσει από ένα βιντεάκι μου, που κάνω διάφορες κατασκευές, τη μηχανή την έχω ψηλά και επιλέγω την ταχύτητα της μεταφοράς μου. Αυτό μετά να το βρείτε μεταξύ σας, δηλαδή να το βρεις όπως το χεράκι σου πάει, ας πούμε, και να βελτιώσεις την απόδοσή σου πέρα από την πιθανότητα να επιλέξεις λάθος αμπέρ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να κάνουμε μια κοπή σε διάφορες διατομές, να δούμε και τα όρια αντοχής της μηχανής, όπως κάνουμε άλλωστε πάντα στις μηχανές που παρουσιάζουμε. Άνετα μπορώ να πω, παιδιά, ότι έκανα μια δοκιμή, έτσι για πλάκα πρώτα, δηλαδή τα μηχανήματα δοκιμάζω οπωσδήποτε πάντα πριν κάνω οποιαδήποτε μαζί παρουσίαση. Το μηχανάκι είναι ίσως για μένα, προκλητικά το λέω, από τα καλύτερα σαραντάρια της αγοράς. Πάμε να δούμε 16 λάμα ατσάλι. Αυτή είναι λάμα από φορτηγό, η οποία είναι αρκετά σκληρισμένη, δεν είναι απλή λάμα, είναι βαμμένο εργαλείο, αρκετά πιο σκληρό από ένα απλό 35 σίδερο. Και πάμε να κάνουμε μια κοπή, να δείτε με τι ευκολία ουσιαστικά δουλεύει αυτό το εργαλείο σε μια τέτοια κοπή, σε ένα τέτοιο εύρος κοπής. Είναι στα 40 αμπέρ, είναι τέρμα η μηχανή και είναι στα 4 μπα ουσιαστικά αέρα, 3,8. Και πάμε να δούμε με τι ευκολία έναυσης, το post flow θα το βάλω στη μέση περίπου για να έχουμε αέρα μετά ουσιαστικά την κοπή μας και πάμε να δούμε τι ακριβώς, με τι ακρίβεια, κοιτάξτε με τι ικανότητα καθαρής κοπής σε τέτοια υλικά τα οποία νομίζω εγώ θα έλεγα ότι είναι και τα όρια μιας μηχανής για τέτοια επιλογή μηχανής. Πάμε να δούμε με τι ευκολία την κόβουμε. Έχει πολύ φάση. Εδώ, άμα πάρει αυτό εδώ το κομματάκι, φεύγει πολύ απλά, μην κάσεις και τροχίζεται, κοιτάξτε. Παιδιά, τα σχόλια δικά σας. Μια εξαιρετική θα έλεγα κοπή σε διατομές οι οποίες ήδη κατά την εμπειρία τη δική μου είναι απαγορευμένες για αυτά τα μηχανάκια. Εδώ φίλοι έχουμε μία τη λεγόμενη λαπάτσα, φλάτσα, όπως θέλετε το ακούτε, η οποία είναι 8 χιλιοστά και θα έλεγα ότι αυτές οι διατομές είναι που παίζουν ρόλο σε ένα τέτοιο μηχάνημα αν έχει ικανότητα κοπής και όχι τα μέγιστα που λέγαμε προηγουμένως. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να κόψετε και αυτές τις διατομές. Πάμε να δούμε όμως τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται σε τέτοια υλικά τα οποία είναι και το σύνηθες σε μια κατασκευή, σε οτιδήποτε, τα 8, 6, 8, 5 χιλιοστά είναι αυτές οι διατομές. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να την κόψουμε στα 38 αμπέρ και στα 4 μπαρ αέρα. Μια άνετη κοπή, μια πάρα πολύ άνετη κοπή, με ελαφρύ δάκρυ, το οποίο όπως έχουμε δει, το καθαρίζουμε πάρα πολύ εύκολα με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε την κοπή μας. Ο συγκεκριμένος τύπος πλάσμακα δουλεύει ακόμη και στα 2 μπαρ, ώστε να καθιστά ικανή να μπορεί να δουλέψει με κομπρεσέρ χαμηλής περιεκτικότητας δύναμης ουσιαστικά παραγωγής αέρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ φίλοι μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.